Και καλησπέρα εδώ τον Παύλο Τσίμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι διάβλοι επικοινωνία mm. ανοίγουν και ξεκινά ένα διάλογο. Πιστεύει ότι θα τα καταφέρουμε, Κοίταξε, είναι ένα παράθυρο ευκαιρία. Ε, λίγο αναπάντεχο, δηλαδή ήρθε λίγο αναπάντεχα, αλλά προφανώ έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή ένα τεράστιο κεφάλαιο διπλωματικού ενδιαφέροντο από όλε τι δυνάμει του κόσμου. Δηλαδή και από την Ευρώπη και από τι ΗΠΑ. Και αυτό δημιούργησε ένα παράθυρο ευκαιρία. Πόσο θα διαρκέσει, είναι ένα ερώτημα στο οποίο κανεί δεν έχει απάντηση. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία, γιατί ε, μετρά, μέτρησα τον καιρό και ξαφνιάστηκα κι εγώ ίδιο. Αυτή η φάση ελληνοτουρκική ένταση κρατάει από τον Νοέμβριο, δηλαδή από την υπογραφή τη τουρκολογική συμφωνία. Mm -hmm. Δεν έχουμε προηγούμενο. Κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο, δηλαδή. Από το 1976 και ύστερα δεν έχουμε προηγούμενο μιας κρίσης σε σχέσεις που να έχει κρατήσει τόσους μήνες και μάλιστα να είναι στρατιωτικοποιημένη τόσους ναι. μήνες. Μιλάμε για πάνω από ένα μήνα τώρα που είμαστε ε, με το δάχτυλο σκανδάλι. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Άρα το παράθυρο ευκαιρίας για διάλογο είναι προφανώς καλοδεχούμενο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το, να το εκμεταλλευτούμε όσο... Όσο ναι. κρατάει. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε βεβαίω, φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό mm. το Γιάννη. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, βλέπουμε από την πλευρά τη Αθήνα, ό,τι αφορά στι αληθινέ προθέσει τη Άγκυρα. Ο Δε Ερντογάν λέει το ρεπορτάζ ότι mm. φέρεται να ζήτησε διαβεβαιώσει σήμερα από την Μέρκελ, ότι εν πάση περιπτώσει θα του διασφαλιστούν κάποια πράγματα που αυτό θεωρεί σημαντικά. Δεν θα είναι εύκολο. Όχι, καθόλου εύκολο δεν θα είναι. Ε, ούτε θα είναι γρήγορο ε, αν ανοίξει, δηλαδή μια μια διαδικασία, αν μπούμε στι διερευνητικές συνομιλίε, που φαίνεται ότι θα μπούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, θα πιάσουμε το νήμα εκεί που κόπηκε το 2016 mm -hmm. και δεν το κόψει η Ελλάδα. Η Τουρκία το κόψε. Ε, αυτό δεν είναι, ένα, δεν, δεν είναι μια διαδικασία που θα τελειώσει γρήγορα. Θα πάρει πολύ χρόνο και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι στην πραγματικότητα μια. Συζητάμε για το πώ θα συζητήσουμε, επί τη διαδικασία mm -hmm. θα συζητάμε, για πολύ καιρό και με πολλέ δυσκολίε. Αλλά έχει σημασία να είμαστε εκεί και όχι με το δάχτυλο του Σκανδάλι και τα πλοία ε, πάνω κάτω στα, στα νερά τη Μεσογείου. Μ, χρειάζε, πάντα θα έχουμε το νου μα. Πρώτον, αν αυτό είναι ένα τακτικό ελιγμό, και από τι 25 Σεπτεμβρίου και ύστερα, μόλι ε, τελειώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήρε το. Off, εντάξει, πέρασε ο κίνδυνο, πέρασε το, η, ο συναγερμό αρχίσει να αρχίσουμε να ακούμε πάλι δηλώσει σαν αυτέ που ξαφνικά έπεσε στη υγεία του και δεν ακούμε κανέναν να λέει τίποτα. Κάτι εφημερίδε έμειναν μόνο να επαναλαμβάνουν τα παλιά στερεότυπα. Ε, αυτό θα είναι ένα πάντα ένα φόβο. Και προφανώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, η ελληνική διπλωματία, είναι να να πάρει ρήτρε. Να πάρει ρήτρε εγγύηση ότι, ε, ωραία, δεν θα επιβάλλει κυρώσει προφανώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν μέχρι τότε όλα πάνε καλά και πάνε ετοιμαζόμαστε να κάτσουμε σε διάλογο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ρήτρε, ώστε δεν θα ξαναρχίσουμε αυτού και από την αρχή να συζητάμε με όλου τι θα κάνουμε, αν η Τουρκία ξαναρχίσει ναι, για, να κάνει τα ίδια. Και, ή για να μπουν στο, στο τραπέζι του διαλόγου ναι. α, θέμα, δι, θέματα διεκδίκηση νησιών και γκρίζε ναι, ζώνε και ούτω καθεξή. Να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Ε, Παύλο, το τελευταίο ερώτημα είναι το εξή. Βλέπουμε τον Ερντογάν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να βριχάτε να εκτροχιάζεται, όχι μόνο σε επίπεδο ρητορική αλλά και σε επίπεδο πράξεων. Πώ, στα αλήθεια, βρίσκει αυτή η διπλωματική διαπραγμάτευση που πάει να ξεκινήσει τον Ερντογάν, Σε πόσο θέση ισχύω βρίσκεται η Αθήνα, Διότι κατά τα άλλα, μπορεί να βρυχάται και να κάνει ό,τι κάνει, έχει τρομερό πρόβλημα. Και στην οικονομία. Μένα μου έκανε τρομερή εντύπωση η είδηση, α πούμε, μα μετέδωσε πριν από λίγο ο Μανώλη Κωστίδη, ότι σε μία περίοδο που υποτίθεται ότι η Τουρκία βρίσκεται να. σε στρατιωτική τιμότητα, συνεχίζει στο στρατό, στι ενόπλε δυνάμει, να υπάρχει κρίση και να καρατομεί αξιωματικού. Εκεί έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια από εκείνη την απόπειρα πραξιοβήματο και εξακολουθούν να γίνονται συλλήψει. Ε, αν μετρήσει, είναι ε, περίπου 150 ή 160 νομίζω, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι αστυνομικοί και στρατιωτικοί που έχουν καρατομηθεί και πολλοί από αυτού έχουν φυλακιστεί. Ε, Ω υπεύθυνοι για να σε εκείνο το πραξικόπημα και βλέπω ότι συνεχίζεται το πράγμα. Το που αυτό είναι, είναι ένα σημάδι που δεν είναι στην αν... αλήθεια ο Ερντογάν. Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι αφενό έχει τα ιστορικά του προβλήματα και τα, το βασικό το του πρόβλημα είναι η οικονομία. Ε, ο Ερντογάν ανέβηκε στην εξουσία και απέκτησε την ισχύ του, διότι μερικού ε, ένα-ενάμιση χρόνο πριν από τι εκλογέ που κέρδισε, είχε πάει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στην Τουρκία και είχε διαλύσει το παλιό τραπεζικό σύστημα και είχε χτίσει ένα καινούριο. Mm. Ε, αυτό είναι που βοήθησε το οικονομικό θαύμα του Ερντογάν. Και τώρα η ειρωνία είναι ότι μετά από 20 χρόνια, ο Ερντογάν έχει ξαναγυρίσει στην κατάσταση που είχαν φτιάξει οι προηγούμενοι και του επέτρεψαν εκείνου να γίνει αυτό που έγινε. Ε, ναι, η οικονομία είναι η μία μεγάλη του δυσκολία. Η δεύτερη μεγάλη του δυσκολία είναι ότι αυτή η εξαιρετικά επιθετική τακτική η ρητορική αλλά και οι κινήσει που στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στη Συρία. Έχουν ονοχλήσει. Έχουν δημιουργήσει τέτοια διεθνή αντισυσπήρωση που υποχρεώνουν και τι ΗΠΑ και προφανώ και την Ευρώπη να κάνει ό,τι μπορεί Μες. για να του βάλει φρένο. Και προφανώ έχει τρόπο να του βάλει φρένο. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.